Τη δεύτερη δόση των επιδοτήσεων περιμένουν οι δικαιούχοι και τη Κρήτη με την ερώτηση σχετικά με το πότε θα καταβληθούν τα χρήματα, να αποτελεί καθημερινή όχι συζήτηση, αλλά αγωνία. Δεν δικαιολογείται αυτό το θρίλερ το οποίο έχει. Ε, είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση, η οποία ε, δυστυχώ για πρώτη φορά το βλέπουμε. Υπάρχει περίπτωση ε, να μην δούμε και τη δεύτερη δόση τη Μεγάλη εβδομάδα. Ε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα βγει. Ε, στα λόγια του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα δοθούν τα λεφτά. Το Σαββατοκύριακο πριν τη Μεγαλοβδομάδα. Το τελευταίο σενάριο λέει ότι τα χρήματα που αντιστοιχούν στο 60% περίπου τη πρώτη δόση θα έχουν μπει το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα στου λογαριασμού. Με του αγροτοσυνδικαλιστέ πάντω να διευκρινίσουν ότι αποτελεί ένιγμα αν θα έχουν αποκατασταθεί τα λάθη από την πρώτη δόση. Με τι ενστάσει να φτάνουν το μισό εκατομμύριο και τη διαδικασία να γίνεται όχι με τον τρόπο που θα μπορούσε όπω εξηγούν να διασφαλιστεί τόσο ο σύντομο χρόνο όσο και η αποτελεσματικότητα τη διαδικασία. Ήταν οι χειρόγραφε συστάσει. Το σύστημα δεν άνοιξε ποτέ. Παρόλο που κάποιοι κύριοι μα λέγανε ότι άνοιξε, εάν είχαν λοιπόν ανοίξει το σύστημα, εάν όλα πήγαιναν όπω πήγαιναν και τι άλλε χρονιέ, ε, ο παραγωγό τώρα θα είχε πάρει τα χρήματά του, θα είχαν διορθωθεί τα προβλήματά του και δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα. Οπωσδήποτε θα είναι η επιδότηση απαραίτητη, αλλά λένε πω δώσανε ένα μέρο, θα δώσουν το άλλο. Πότε θα το δώσουν, κανεί δεν ξέρει. Είναι ένα βέβαιο μέλλον. Πρέπει να μπει. Γιατί ο κόσμο ζορίζεται, δεν έχει λεφτά. Πριν τη δεύτερη δόση των επιδοτήσεων, καταβλήθηκαν τα ποσά για τι ζημιέ που έπληξαν πέρυσι του παραγωγού. Με βάση την κατάταξη των πληρωμών, το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει νομό Πέλλας που δόθηκαν 4.756.235 ευρώ, στο Ηράκλειο δόθηκαν 3.036.614 ευρώ, στο Ρέθυμνο 30.368 ευρώ, στα Χανιά 18.722 ευρώ και στο Λασίθι 10.347 ευρώ. Είναι ήδη πολύ αργά, έχουν προχωρήσει όλα. Έχουν μείνει όλα πίσω. Ο κόσμο πεινάει, δεν έχει να πληρώσει υποχρεώσει τίποτα. Έπρεπε να ήταν όλα πριν την εορτή, όχι κατόπιν. Μιλώντα πάντω στην εκπομπή, Κρήτη, σήμερα ο πρόεδρο τη Ένωση Ιρακλείου, Ανδρέα Στρατάκη, διευκρίνησε ότι η οργάνωση έχει έτοιμο το μηχανισμό και μόλι εκδοθούν τα οριστικά δικαιώματα θα μπορούν να τα πάρουν οι παραγωγοί που ενεργοποιούν στην Ένωση Ιρακλείου μέσω των συνεταιρισμών του. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, ναι, είμαστε έτοιμοι και είμαστε και έτοιμοι να ανακοινώσουμε που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα τα πολλαπλά ωφέλη τα οποία θα έχει φέτο ο παραγωγό, ο οποίο θα ενεργοποιήσει στην Ένωση Ιρακλείου.